Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και κλείνοντας και αυτό το συνέδριο, θέλω να πάω στον οικοδεσπότη του, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θόδωρο Φέσα, με μια ερώτηση που ήρθε από το κοινό και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη για να κλείσει, να συνοψίσει αυτό το συνέδριο. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα σήμερα για την ελληνική βιομηχανία, για την επόμενη μέρα της? Είναι το ζήτημα της στρατηγικής ή των πόρων? Νομίζω ότι είναι το σύντημα της κουλτούρας περισσότερο, πέρα από τη στρατηγική και τους πόρους. Τώρα την τελευταία ώρα που είμαι στο πάνελ χωρίς να μιλώ, μου δώσε την ευκαιρία για δύο πράγματα. Πρώτον, να σκέφτομαι τις απαντήσεις και τι θα απαντούσα εγώ στις ερωτήσεις σας. Και δεύτερον, να δω ή να μπορέσω να ανιχνεύσω τα συναισθήματα του κοινού, που καθένας εισπράττει την απάντηση με διαφορετική, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση. Άλλος την απορρίπτει τελείως, άλλος συμφωνεί και άλλος αναρωτιέται αν είναι αυτή η κατάλληλη απάντηση στα ερωτήματά σας. Και εκείνο που βγάζει συμπέρασμα είναι ότι ο καθένας μας έχει μια διαφορετική αφετηρία για να σκέφτεται, να ερμηνεύει και να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Σαφώς κανένας δεν είναι ίδιος και πολύ περισσότερο κανένας δεν έχει τα ίδια συμφέροντα σε κάθε συγκεκριμένη πράξη, ενέργεια, απόφαση και πάει λέγοντας. Αλλά έχουμε την τύχη να είμαστε σε μια ευλογημένη χώρα με πολύ πλούτο. Το μόνο που δεν έχουμε είναι λεφτά τελευταία. Τα είχαμε κάποτε, αλλά τα φάγαμε. Το πάρτι τέλειωσε εδώ και 7 χρόνια. Και τώρα πρέπει να καθίσουμε να δούμε πώς τα δημιουργούμε. Όχι δωτά, όχι επειδή είμαστε άδωση κοινότητα ή τα δάνεια ή οτιδήποτε, αλλά δουλεύοντας τα μόνοι μας. Δουλεύοντας τα μόνοι μας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ένα το οποίο το λέω έντονα, το λέω μετεπιτάσεως και το λέω και έτσι πολύ εμφατικά, είναι ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι μας, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, κράτος, φορείς, ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, και να χαράξουμε μια στρατηγική. Μια στρατηγική η οποία να λέει πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Και μετά να δούμε τι πόρους έχουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, στις επιχειρήσεις, στους δημόσιους φορείς και ποια είναι τα προβλήματα, τα εμπόδια και οι δυσκολίες στο να φτάσουμε κάπου. Πιθανό να χρειαστεί να επιλέξουμε και τομείς, πιθανό να χρειαστεί να δυσαρεστήσουμε και κάποιους. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτε αν ο καθένας παίζει το δικό του νταούλι και αν ο καθένας χορεύει στο δικό του σκοπό. Συνεπώς αυτό που κάνω σαν έκκληση και σαν, ας το πούμε έτσι, απάβγασμα ωριμότητος μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά, γιατί ξεκίνησα από μία γραμματέα και έχω την τύχη και την ευτυχία να τρέχω μεγάλες επιχειρήσεις με χιλιάδες ανθρώπους. Εκείνο που λέω είναι κάθε φάση και κάθε στιγμή έχει και ένα διαφορετικό πρόβλημα. Και το ζήτημα είναι ότι όταν είσαι μικρός δεν καταλαβαίνεις τα προβλήματα και τις προοπτικές του μεγάλου, και όταν είσαι μεγάλος δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάει ο μικρός για να μεγαλώσει. Έχοντας κάνει λοιπόν όλη αυτή τη διαδρομή, και προφανώς δεν ήμουν ποτέ στα παπούτσια και ούτε θα ήθελα να μπω των πολιτικών ή άλλων φορέων της πολιτείας, εκείνο που λέω είναι ότι όλοι μας κάτι έχουμε να προσθέσουμε. Ας το προσθέσουμε όμως θετικά. Ας μην είναι ετερόσημες προσπάθειες, ο ένας να προσθέτει και ο άλλος να φέρει. Και αυτό στη λογική της στρατηγικής και στη λογική των πόρων έχει επίσης τη σημασία του. Στη στρατηγική μπορούμε να συγκλίνουμε προς μια κατεύθυνση, να ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Στους δε πόρους μπορούμε να τους διαχειριστούμε από κοινού. Όχι να ο ένας να βάζει και ο άλλος να φέρει. Εννοώ πολιτεία, ιδιώτες και πάει λέγοντας. Τα βασικά προβλήματα που έχει η χώρα, το θέμα της εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς οι ξένοι. Δεν έχει εμπιστοσύνη γενικότερα. Το βλέπετε και στις συναλλαγές, στις ανθρώπινες συναλλαγές. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κοινωνία μεταξύ της. Δεν υπάρχει εκτίμηση στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρηματίες ανάμεσά μας θα λένε ότι εγώ δεινοπαθώ για να εισπράξω μια επιταγή, να πάρω ένα δάνειο, να εξάγω, να διαχειριστώ τη δημόσια διοίκηση. Απ' την άλλη μεριά, ο εργαζόμενος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι δουλειά. Δεν καταλαβαίνει ο εργαζόμενος τη δουλειά τη δίνει ο επιχειρηματίας. Ούτε ο επιχειρηματίας καταλαβαίνει ότι αν ο εργαζόμενος δεν είναι ευχαριστημένος, δεν πρόκειται να πάει μπροστά η δουλειά του.
Υπάρχουν βασικά θέματα αντίληψης στην κοινωνία μας, τα οποία προηγμένες κοινωνίες τα έχουν ξεπεράσει. Περίπου συγκινούμε όταν ακούω τον Μπαλκενέντε ή τον κύριο Μπάιερ που ήρθε σήμερα εδώ και εκπροσωπεί την Business Euro, που είναι το όργανο που ελέγχει τους ΣΕΒ όλης της Ευρώπης, που εκπροσωπεί τους ΣΕΒ όλης της Ευρώπης. Ήμουνα προχθές μαζί του στη Χάγη και πραγματικά άκουγα τα προβλήματα και τα θέματα των άλλων χωρών και αισθανόμουν ότι ζω σε άλλο πλανήτη. Γιατί είναι πολύ μπροστά. Είναι πολύ μπροστά όχι γιατί ξέρουν περισσότερα, αλλά γιατί σκέφτονται διαφορετικά. Άρα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Αυτό σαν επίκληση, σαν συμπέρασμα, σαν ευχή, όπως θέλετε πάρτε το. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Στον οικοδεσπότη κυρίως.